Η αδελφή του Κιμ Γιονγκούν απειλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τη Δύση πως τα τάγκ τους θα γίνουν στάχτη αφού θα καούν ολοσχερώς από το μαχητικό πνεύμα και τη δύναμη του ηρωικού ρωσικού στρατού. Οργή στη Βόρεια Κορέα προκάλεσε η απόφαση του Τζο Μπάιντεν να στείλει 31 άρματα μάχης M1 Abrams, καθώς η αδελφή του Κιμ Γιονγκούν, Κιμ Τζο Γιονγκ, εκτίμησε ότι η Ρωσία θα κάνει στάχτη τα αμερικανικά και δυτικά όπλα. Σύμφωνα με το Associated Press, σε δήλωσή της που δημοσιεύτηκε στο κεντρικό πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας, η Kim Jo-yong κατηγόρησε την κυβέρνηση του Joe Biden ότι ξεπερνάει ακόμα περισσότερο την κόκκινη γραμμή και ότι η αποστολή των τάγκ αποτελεί μια απειλή με στόχο την καταστροφή της Μόσχας. Αποτελεί μια απειλητική πρόθεση που αποκαλύπτει πως ο ηγεμονικός στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής είναι η περαιτέρω επέκταση του πολέμου δια των αντιπροσώπων της. Είναι η καταστροφή της Ρωσίας, ανέφερε αρχικά η αδερφή του Κιμ Γιονγκούν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι ο μεγαλύτερος εγκληματίας και αποτελούν μια σοβαρή απειλή και πρόκληση για τη στρατηγική ασφάλεια της Ρωσίας και όθησαν την κατάσταση στην περιοχή στην τωρινή της φάση, δήλωσε ακόμα Kim Jo-yong, που κατέχει τη θέση της υποδιευθύντριας της Κεντρικής Επιτροπής του Εργατικού Κόμματος. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι οποιοδήποτε στρατιωτικός εξοπλισμός για τον οποίο υπερηφανεύονται οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Δύση θα καεί ολοσχερώς μπροστά στον αίτητο μαχητικό πνεύμα και τη δύναμη του ηρωικού ρωσικού στρατού και λαού, είπε ακόμα η αδελφή του Κιμ Γιονγκούν, ξεκαθαρίζοντας πως η Βόρεια Κορέα βρίσκεται στην ίδια πλευρά με τη Ρωσία. Η Βόρεια Κορέα είναι η μοναδική χώρα πέραν της Ρωσίας και της Συρίας που έχουν αναγνωρίσει την ανεξαρτησία των δύο περιοχών του Ντονμπάς που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Μόσχας και φιλορώσων αυτονομιστών του Ντονιέτσκ και του Λουχάνσκ. Επιπλέον, η Βόρεια Κορέα αποτελεί παραδοσιακό σύμμαχο του Προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, με την Ουάσιγκτον να την κατηγορεί πως προμηθεύει βλήματα πυροβολικού και άλλα όπλα στη Ρωσία, κάτι που η Πιονγκιάνγκ έχει επανειλημμένως αρνηθεί. Από την άλλη, η Βόρεια Κορέα κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για τον πόλεμο στην Ουκρανία, σημειώνοντας πως η ηγεμονική συμπεριφορά της Δύσης ανάγκασε τη Ρωσία να αναλάβει στρατιωτική δράση. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.